για την εκτέλεση. Θα περάσει η μπάλα, διώχνει ο Βιβιανί και η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό στο έκτο λεπτό. Με τον Σιμάο και τον Βιβιανί να πρωταγωνιστούν. Εδώ η εκτέλεση από τον Λετό. Περνάει η μπάλα από όλους. Ο Σιμάο, βλέπετε, με το δεξί κάνει το σουτ και πετάγεται ο Βιβιανί. Άλλη μια φορά αυτή η τελευταία φάση. Και μετά είχαμε νέτα από τα πηγάδια στην Ξάνθη. Στο έκτο λεπτό η πιο σημαντική φάση για τον Παναθηναϊκό. Ενώ φεύγει τώρα ο Λέτο. Βγαίνει ο Βιβιανί, περνάει ο Λέτο. Πέναλτι. Στο 20 λεπτό από την προσπάθεια του Σεμπάστιαν Λέτο. Ενώ ο Βιβιανί πάει όπως και οι άλλοι παίκτες της Ξάνθης πάνω στο διαιτή. Ο Παπάς έδειξε το σημείο του πέναλτι. Και κάρτα για τον Γάλλο τερματοφύλακα. Εδώ είναι η φάση. Φεύγει από κανονική θέση ο Λέτος, την παλιά που του γίνεται. Βγαίνει ο Βιβιανί, περνάει, τον ρίχνει ο Γάλλος τερματοφύλακας. Εδώ υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι και η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ. Ο Λέτο έως τώρα 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Λέτο απέναντι στον Βιβιανί. Η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Ο Βιτόλο που βγάζει τη σέντρα. Ο Λέτο για την κεφαλιά. Και διώχνει ο... Αλλά μετράει γκόλ ο βοηθός. Και γίνεται το 0-2 από την κεφαλιά του Λέτο. Στο 23ο λεπτό. Μέσα σε 3 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει 2 γκολ με τον ίδιο παίκτη. Τον Σεμπάστιαν Λέτο. Που φτάνει τα 5. Ο Βιβιανί έκανε την προσπάθεια να διώξει την μπάλα. Όμως αμέσως ο βοηθός έφυγε για την σέντρα. Και πανηγυρίζουν πάλι η πράσινη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ η σέντρα. Ο Λέτο για την κεφαλιά. Ο Βιβιανί ήδη έχει πατήσει μέσα με το δεξί πόδι. Διώχνει. Μαρσελίνιο. Πέρασε από τον Μαρίνο και συνεχίζει. Βγήκε η σέντρα, κεφαλιά και μεγάλη απόκρουση από τον Καπίνο. Στην κεφαλιά του Πόη. Πολύ μεγάλη φάση για την Ξάνθη. Με την εξαιρετική προσπάθεια του Μαρσελίνιο και την εγκινήσει κεφαλιά εδώ του Πόη, που υποχρεώνει τον Καπίνο να κάνει μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Άλλη μια φορά αξίζει να δούμε αυτή τη φάση. Μπάλα βρήκε και στο δοκάρι για να φύγει κόρνερ από τον Σαριέγκη, που είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι. Και φάουλ που έκανε ο Βιτόλο για να πάει πάνω του και να έχουμε τώρα νεύρα. Σταθάκης. Ο Βιτόλο έχει κάρτα. Τον φωνάζει ο Παπάς. Είναι πάνω του η μισή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα βγει ο Ισπανός. Θα βγει η κόκκινη. Είναι το χέρι στο τσεπάκι. Καλεί τον Βιτόλο κοντά του για να βγάλει δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Πολύ νωρίς ο Παναθηναϊκός μένει με 10 στο 31ο λεπτό. Κίτρινη στον Σταθάκη για την ενέργειά του αμέσως μετά. Πάνω στον Ισπανό. Και αυτή είναι η φάση που αφήνει με 10 τον Παναθηναϊκό εδώ. Πηγαίνει στην μπάλα ο Βιτόλο, πέφτει πάνω στον αντίπαλό του. Είναι ο Μπέρτος. Άπλωσε το γόνατο. Αυτή η κίνηση τον υποχρεώνει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, να μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Άλλη μια φορά η φάση. Ο Βίκτορ Βιτόλο, ο οποίος βρίσκεται... Να ο Καζάκης, για να δούμε την Ξάνθη. Καζάκης και Καπίνο. Είναι out μάλιστα, καθώς η κόντρα μετά ευνόησε τον τερματοφύλακα, τον 17χρονο που δείχνει πολύ μεγάλα προσόντα. Κοιτάξτε εδώ, ο Καζάκης καταφέρνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό και με τα πόδια, το σώμα που έχει πει σωστά ο Καπίνο,
εξουδετερώνει αυτό το σουτ που ήταν πολύ επικίνδυνο και στη συνέχεια η μπάλα από τον Πόη. Quincy, πολύ καλή κίνηση με δύο αντιπάλους, συνεχίζει και ένα καταπληκτικό τρίτο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Με 10 παίκτες οι πράσινοι βάζουν τρίτο γκολ στον αγώνα. Ο Quincy εδώ, δικό του ολόκληρο το γκολ. Στο 56ο λεπτό. Για να πανηγυρίσει τον πάγκο των πρασίνων, κοιτάξτε, αποφεύγει έναν, δύο, τρεις παίκτες. Και σημαδεύει σωστά στην κλειστή γωνία του Βιβιάνη. Σκόντα Ξάνθη Παναθηναϊκός 0-3 από το καταπληκτικό γκολ του Quincy. Σε αυτό το σλάλομ από τον Γκανέζο που δείχνει τις πολύ μεγάλες. Ο Πόη έδωσε για τον Σουάνι, αυτός στον Ντάνι. Ο Πρωτογάλος αλλάζει. Βασιλακάκης πια στο δεξιάκρο για να δώσει στον Σουάνι. Έφτασε στην περιοχή Σκόντα Ξάνθη. Εκεί ο Σαριέγγι σταμάτησε τον αντίπαλό του. Βλαχοδήμος, πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, γυρίζει. Μπάλα θα φτάσει στον Εντιμάρ. Με καταπληκτικό γκολ μειώνει η Ξάνθη. Φοβερό γκολ από Παίξει ο Σουάνης. Αυτά για τον Μαρκόφσκι που ξεκίνησε από την Ζέμουν στην Σερβία. Έπαιξε και στην Παρτιζάν για λίγο. Και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καλυθέας. Σουτ και γκολ. Γκολ για την Σκόντα Ξάνθη. 2-3. Από τον Βλαχοδήμο που δημιούργησε τον πρώτο γκολ. Αυτό σε κλειστό χώρο, εσείς είστε εκτεθειμένοι. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή δείχνει 6 βαθμούς από ότι υπάρχει ένα θερμόμετρο εδώ. Για να δούμε εδώ τον Σουάνι στο πλασέ και μια τεράστια ευκαιρία για την Ξάνθη στο 78.